Ασμένος, ναι. Γιατί για τώρα. Ρώτα, για τους ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί στο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα το συζητήσει ο κύριος Τσακαλώτος και θα το αναπτύξει και θα το παρουσιάσει, μέσα εκεί, κύριε Ζαχαριάδη, είναι και τα αντίμετρα για, για τα πιο χαμηλά εισοδήματα, την υποστήριξή τους, το θέμα των μισθών, δηλαδή τα εργασιακά και όλα αυτά τα οποία θεωρείτε ότι θα τα αποδεχθούν οι θεσμοί σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε. Σαφώς. Και όχι απλά. Είναι το θέμα των αντίμετρων ως αντίβαρο στα όποια μέτρα έχουν συμφωνηθεί, αλλά είναι η αναπτυξιακή ατζέντα, δηλαδή το τι μπορούμε να παράξουμε ως χώρα, ως νέο πλούτο, για να μπορέσουμε να το διανύμουμε και στους πιο φτωχούς και τους πιο αδύναμους και βεβαίως για να εξαλαφρώσουμε την πάρα πολύ βαριά και άδικη φορολογία, ιδίως για κάποια εισοδήματα και πάνω. Αυτό το οποίο θα συμβολήσει αυτό το πρόγραμμα είναι η μετάβαση από μία περίοδο οικονομικής σκληρότητας και κοινωνικής βαρβαρότητας, αυτό είναι τα χρόνια των μνημονίων, στην... Και το τρίτο μνημονίο. Των μνημονίων, το 2010 και... μέχρι το 2018. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε σε εκείνη την περίοδο, ο ελληνικός λαός έκανε γιγαντιές θυσίες. Θυμάστε πάρα πολύ καλά και εσείς και ο ελληνικός λαός ότι όταν εμείς αναγκαστήκαμε με το πιστόλι στον κρόταφο να ψηφίσουμε το τρίτο πρόγραμμα, βρισκόμασταν μπροστά σε πάρα πολύ δύσκολες και καταστροφικές επιλογές και επιλέξαμε τις πάρα πολύ δύσκολες και καλά κάναμε, κατά τη γνώμη μου. Πέρασαμε μια τρομακτικά δύσκολη τριετία, όχι σαν κυβέρνηση, σαν κόμμα, αλλά σαν πολίτες, σαν κοινωνία, σαν οικονομία. Και ήρθε η ώρα να βλέπουμε την επόμενη μέρα στο φόντο της ανάπτυξης και της ανακούφισης των κοινωνικών πληγών. Κύριε Ζαχαριάδη, βάλτε μια διακόπτουμε. Παρακαλώ. Γιατί έχουμε αυτή την πυρκαγιά, τις φωτιές αυτές τα μέτωπα στην Ηλία, για να δούμε πώς είναι τώρα η κατάσταση. Η Μαρία Ηλάγη θα μας ξαναδώσει έτσι πληροφορίες. Την είχαμε και πιο νωρίς το πρωί. Καλημέρα και πάλι. Ναι. Καλημέρα και πάλι. Να σας δώσω τώρα την εικόνα.